η Έλληνα Αποστολίδου ξέρει τι θα γίνει με το αντιτορπιλικό βέλος. Γιατί η Έλληνα τα ξέρει όλα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη βροχερή, πρέπει να σας πω, Θεσσαλονίκη σήμερα. Φθινοπορεινή άκρωση το σημερινό πρωινό στη Θεσσαλονίκη. Και η Έλενα το ξέρει γιατί το έμαθε από τον δημοσιογράφο Νίκολα Διανό της ΕΡΤΡΙΑ, στον 102 FM μετέδωσε αποκλειστικά αυτή την είδηση, ότι το αντιτορπιλικό βέλος που κοσμούσε για πάρα πολλά χρόνια το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρέθηκε λύση και μάλιστα θα έλεγε κανείς πως δρομολογείται και πολύ άμεσα ο αλιμενισμός του. Πού είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι θα αλλάξει σημείο, θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει σημείο και θα πλαγιοδετήσει στην κορυφή της πρώτης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, το κεφαλόμολο κρυπίδωμα Β. Και μάλιστα γίνονται προσπάθειες προκειμένου ο ελιμενισμός αλλά και η επισκεψιμότητα να ξεκινήσει από την ερχόμενη Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, που φυσικά η Θεσσαλονίκη βάζει τα γιορτινά της και υποδέχεται την 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν γίνονται όλα αυτά τα οποία πρέπει και μάλιστα δίνουν μάχη με το χρόνο, προκειμένου αυτό η επισκεψιμότητα να αρχίσει από την ερχόμενη Παρασκευή. Βρες, Έλενα μου, τώρα το επόμενο. Είμαστε βέβαια ότι το αντιτορπιλικό βέλος το αντιτορπιλικό βέλος κοσμούσε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Λόγω των σφοδρών καταιγίδων είχαν προκληθεί πολύ σοβαρές ζημιές στο ιστορικό αυτό πλοίο. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται από τότε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γίνονται επισκευές και από ό,τι φαίνεται είναι πια ζήτημα χρόνου. Βρήκα ένα πιο ασφαλές, έτσι, απάγγειο.